Με το αίτημα να χαρακτηριστεί το Λασίθι παραμεθόριος περιοχή, ώστε να δοθούν κίνητρα σε νέους αστυνομικούς να ενταχθούν στις αποδεκατισμένες υπηρεσίες του νομού, ολοκληρώθηκαν οι επαφές του Υφυπουργού Δημόσιας Τάξης με την ηγεσία της Ελλάς, τους συνδικαλιστές και τους δημάρχους, οι οποίοι δεν έκρυψαν την αγωνία τους για την υπολειτουργία κέριων τμήματων της Ελλάς. Είναι, θεωρούμε, η πιο καλή λύση, έτσι ώστε η έξτρα μοριοδότηση που μπορούν να λαμβάνουν οι αστυνομικοί, αλλά και ένα τυχόν επίδομα, θα κάνει πόλο έλξης στο νομό μας και θα μηδενίσει την απροθυμία υπηρέτησης. Ενώ η ηγεσία του αρχηγείου ανοίγει θέσεις για τον νομό Λασιθίου, υπάρχει τρομερή απροθυμία υπηρέτησης και δεν καλύπτονται. Άρα το πρόβλημα συνεχίζει χρόνο με το χρόνο να διαιωνίζεται. Όπως πάει και 2-3 από την Εύρα και στο τοπικό επίπεδο για γύρω. Ο Λευτέρης Οικονόμου επισκέφθηκε το πρωί το ΤΑΕ Νεάπολης, όπου πρόκειται σύντομα να επαναλειτουργήσει και το τοπικό αστυνομικό τμήμα. Με 8 άτομα προσωπικό όμως, αντί για 20 που είναι το ελάχιστο όριο για τη σωστή λειτουργία του. Υπάρχει αυτή τη στιγμή σε εξέλιξη ο αναγκαίος επιχειρησιακός σχεδιασμός, ούτως ώστε να μπορέσουμε την τουριστική περίοδο να προσφέρουμε τις καλύτερες υπηρεσίες. Το αστυνομικό τμήμα της Νεάπολης με κάτω των 20 ατόμων να μην λειτουργήσει. Αν είναι να λειτουργήσει, να ανοίξει σωστά. Η λύση των 7, 8 και 9 ατόμων για εμάς θεωρούμε ότι θα είναι μόνο πρόβλημα και δεν θα λύσει το κομμάτι της αστυνόμευσης και οι συγκεκριμένοι συνάδελφοι θα αντιμετωπίζουν προβλήματα, καθώς ένας μεγάλος όγκος δουλειάς θα πέφτει στις πλάτες των λίγων. Δεν υπάρχουν μαγικές συνταγές για να καλυφθούν οι κενές θέσεις, απάντησε ο κύριος Οικονόμου τόσο στο Δήμαρχο Ιεράπετρας όσο και στο Δήμαρχο Σιτίας, που ζήτησε μάλιστα να επαναλειτουργήσει η σχολή της αστυνομίας. Είναι δεδομένες οι δυσκολίες στο προσωπικό, μέσα όμως από κάποιες ενισχυτικές δράσεις και από ορισμένους εναλλαγές στο επιχειρησιακό σχέδιο που διαμορφώνεται από την Αστυνομική Διεύθυνση Λασιθίου, πιστεύω ότι τουλάχιστον το καλοκαίρι φέτος θα μπορέσουμε να έχουμε μια πολύ καλή αστυνομική παρουσία, ένα καλό επίπεδο ασφάλειας γενικότερα στον νομό Λασιθίου και μέσα από όλη αυτή τη διαδικασία να διαμορφώσουμε και τις αναγκαίες προϋποθέσεις για καλύτερη στελέχωση. Ο Δήμαρχος Οροπεδίου Λασιθίου ζήτησε να αναβαθμιστεί και πάλι ο αστυνομικός σταθμός σε τμήμα, ενώ ο Δήμαρχος Αγίου Νικολάου στη σύσκεψη, η οποία πραγματοποιήθηκε στο επιμελητήριο, ζήτησε να επιταχυνθούν οι διαδικασίες για την κατασκευή νέου αστυνομικού μεγάρου στο ακίνητο που παραχωρεί ο Δήμος.